Και εμείς καλεστήκαμε την περασμένη Δευτέρα σε δεύτερη συνάντηση με τον κύριο Θεοχάρη. Δεν πήγαμε όμως. Και δεν πήγαμε. Γιατί καλέ? Γιατί θα σας απαντήσω. Γιατί σε καμία περίπτωση και ειδικά με το πιστόλι στον κρόταφο δεν θα πάμε εμείς να πάρουμε βιαστικές αποφάσεις για να νομιμοποιήσουμε με την παρουσία μας την προχειρότητα του κυρίου Θεοχάρη. Αυτά που καλούμαστε τώρα να συζητήσουμε σε συναντήσεις έπρεπε να έχουν γίνει πριν πολλούς μήνες. Ας το έκαναν τότε. Τώρα το μόνο που τους μένει να αναβάλουν την εφαρμογή της στήρησης των βιβλίων εσόδων-εξόδων και ας αφήσουν το χρόνο να κυλήσει μπροστά μας, να κάτσουμε πλέον θεσμοθετημένα όργανα των αγροτών μαζί με την κυβέρνηση να βάλουμε το θέμα ξανά στο τραπέζι και να βρεθούν λύσεις. Έτσι, ναι, με τον πιστόλι στον κρόταφο το ξαναλέω, συναντήσεις ειδικά από εμάς δεν θα υπάρχουν. Πάντως είναι άδικο αυτή την ώρα που βρίσκεται σε φούρια όλο το αγροτικό κίνημα. Η φορολογία τρέχει γιατί το 2014 παρά το ότι λεγόταν είναι ένα πολύ σκληρό φορολογικό έτος να γίνονται συναντήσεις μεμονωμένα από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων να καλεί πότε εσάς και πότε τους φοροτεχνικούς. Ορθά το λέτε για θέματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν συζητηθεί και να είχε βρεθεί η φόρμουλα πριν από 14 με 15 μήνες, όταν ήταν πραγματικά και φρέσκα τα επιχειρήματα και δεν ήταν επιχειρήματα της πλακάς, διότι με φοροτεχνικούς και με νομικούς τα συζητούσατε όλα αυτά και είχατε Βέβαια. Πραγματικά να προτείνετε όπως προτείνετε λύσεις. Και τώρα τελευταία στιγμή ζητάμε στο άψε σβήσε, για να μην πω την άλλη έκφραση που χρησιμοποιούμε που δεν κάνει, γιατί είμαστε στον αέρα, να αλλάξουμε τελευταία στιγμή τα πράγματα, μήπως και καταφέρουμε όχι τίποτα περισσότερο, από το να μην κλείσουν οι δρόμοι και τα μπλόκα. Κύριε Τζορτζάκη, έτσι. Τελευταία στιγμή, κυρία Δουλγεράκη, μας ζητάνε να προσαρμοστούμε στις δικές τους απόψεις, οι οποίες είναι λάθος, είναι άδικες, δεν οδηγούν πουθενά αλλού από την πλήρη εξαθλίωση του αγρότη και την εξάλληψή του από την αγροτική παραγωγή. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι άλλο. Μάλιστα. Θα πρέπει να το καταλάβουν. Μάλιστα. Οπότε μένετε σε αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει να δούμε από την αρχή αυτά τα οποία προτείναμε, όχι τελευταία στιγμή και με προχειρότητα, να τα βάλουμε κάτω, να δούμε ποια είναι τα δεδομένα μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα για όλους μας, προκειμένου να επιβιώσουμε. Όχι έτσι ότι ακριβώς. Ζητάτε να μην φορολογηθείτε, έτσι. Όχι βέβαια, δεν είπε κανείς τέτοιο πράγμα και δεν το έχουμε πει ποτέ και ούτε διαφωνήσαμε με την τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων. Όταν κάσαμε και βάλαμε αυτό στο τραπέζι για να μεταβεί ο αγρότης, ο επαγγελματίας, ειδικά στήριση βιβλίων εσόδων-εξόδων, ούτως ώστε να εξορθολογιστεί η αγορά, να κλείσει ψαλίδα από το χωράφι στο ράφι, να αποφεύγουμε τα πλαστά τιμολόγια, δεν διαφώνησε κανένας. Αλλά όχι με τέτοιο τρόπο. Μάλιστα. Οπότε αύριο είναι σημαντική ημέρα. Ενδεχόμενα σήμερα με την πρωτοβουλία των 32 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να έχουμε κάποια δεδομένα, να έχουμε ενδεχόμενα θέσεις του Πρωθυπουργού, διότι αύριο λύγει το τελεσίγραφο και η αρχή της νέας εβδομάδας θα βρει τον αγροτικό κόσμο, τουλάχιστον από ό,τι εσείς έχετε πει, στους δρόμους, κύριε Τζορτζάκη. Έτσι ακριβώς και θα γίνει σε όλη την Ελλάδα. Αν θέλουν να πάμε σε αυτή την επιλογή και να μας αναγκάσουν να ερχόμαστε σε πολλές περιπτώσεις και σε αντιπαράθεση με άλλες κοινωνικές τάξεις, καλό είναι να μην το κάνουν, γιατί στο τέλος όλες οι κοινωνικές τάξεις μαζί θα φέρουν την ανατροπή που δεν την επιθυμούν και μπορεί να έρθει και με χείριστο τρόπο.